Χαίρετε! Ένα οδηγητικό vlog το οποίο θα προσθεθεί στο πρόσφατο μας playlist, το οποίο τελικά έχει αποκτήσει τον τίτλο, έχει βαφτιστεί «Πώς να γίνουμε πιο διεκδικητικοί για τον εαυτό μας και τα πνευματικά μας αγαθά, όπως τα θηλυκά σκυλάκια που προστατεύουν τα κουταβάκια τους». Σε αυτό το δεύτερο βίντεο του playlist οφείλω να σας εξηγήσω γιατί είχε αλλάξει ο τίτλος που είχα σκεφτεί αρχικά και που είχατε εισηγηθεί αρχικά. Υπάρχει ο όρος σκύλα, που στα αγγλικά λέγεται beach, και επειδή υπάρχουν και δύο συγκεκριμένα βιβλία τα οποία έχουν αυτόν τον τίτλο, How Men Love Beaches and How Men Marry Beaches, θεώρησα, χωρίς να έχω καλή γνώση της ελληνικής αργκό, είναι αλήθεια ότι έχω ζήσει το πολύ 5 χρόνια στην Ελλάδα, δεν γνωρίζω την ελληνική αργκό όπως τη γνωρίζει κάποιος ο οποίος έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα, την Μητροπολιτική Ελλάδα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο ελληνικό κράτος τέλος πάντων. Επειδή έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Κύπρο και στην Κύπρο κάποιες λέξεις στην αργκό, δηλαδή στην καθομιλουμένη της χρησιμοποιούμε, διαφορετικά, δεν γνώριζω ότι υπάρχει και αυτή η σημασία του όρου, την οποία την έχουν βρει φίλοι και την έστειλαν φίλες και στο λεξικό του Μπαμπινιώτη. Φαντάζομαι θα υπάρχει και σε άλλα λεξικά, αλλά μας το έχουν εξηγήσει και φίλες φιλόλογοι, οι οποίες είναι στο κανάλι μας, μία εκ των οποίων η Μαριάννα Επαφίτη, η οποία λέει ότι πρώτη, μία από τις έννοιες και σημασίες που έχει αυτή η λέξη είναι της εκδιδόμενης γυναικός. Οπότε αποφάσισα να μην χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, αλλά να χρησιμοποιώ τον περιγραφικό όρο που είναι και η ουσία του θέματος, πώς να γίνουμε πιο διεκδικητικοί για τον εαυτό μας, προς τον εαυτό μας και για τα ψυχικά μας αγαθά. Ο όρος που λέω για τα ψυχικά μας αγαθά δεν είναι τυχαίος, επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι καταφέρνουν να είναι διεκδικητικοί όσον αφορά στα υλικά αγαθά. Δηλαδή καταφέρνουν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μισθό ή καταφέρνουν να διεκδικήσουν κάποια υλικά αγαθά να μην τα χάσουν και δεν δίνουν έμφαση στα ψυχικά αγαθά. Τα ψυχικά αγαθά για μένα, έτσι όπως τα καταλαβαίνω, είναι τα συναισθήματα τα θετικά, η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη, η ηρεμία, η καλή σχέση με τον εαυτό μας και οι αρμονικές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους και η πνευματικότητα για μένα μπαίνουν στην κατηγορία ψυχικά αγαθά. Και άλλες αρετές και αξίες τις οποίες μέσα από αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι μας προσπαθούμε να αναπτύξουμε. Προσπαθούμε όλοι μαζί, όχι μόνο εσείς και εγώ μαζί σας. Αυτό το δεύτερο βίντεο στη σειρά αυτή λοιπόν έχει να κάνει με μία λέξη την οποία δεν τη λέμε εύκολα. Έχει να κάνει με το πόσο εύκολα μπορούμε να πούμε όχι και πόσο καλή ιδέα είναι να μην απαντάμε αυθόρμητα σε ερωτήματα τα οποία μπορεί να μας επιφορτώσουμε πολλές ευθύνες εάν απαντήσουμε ναι. Παράδειγμα, μας ρωτάει κάποιος, μπορείς να κάνεις αυτό για μένα? Το αυτό για μένα μπορεί να είναι να μου γράψεις μια εργασία μου, ξέρω εγώ. Αυτό για μένα μπορεί να είναι να αναλάβεις εσύ μια δικιά μου ευθύνη και να μην την κάνω εγώ. Μπορείς να προσέξεις, ξέρω εγώ, το σπίτι μου καθώς θα λείπω ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ερωτήματα. Σε παρακαλώ, καλή μου, καλέ μου, θα μπορούσες να μου κάνεις αυτή τη χάρη? Και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι το αντίθετο των διεκδικητικών ανθρώπων, οι άνθρωποι που είναι people pleasers, που είναι ανθρώπινοι ευχαριστητές, σπέβδουν αυθορμήτως να πούν ναι, βεβαίως, έλα, πες μου τι θες, βεβαίως, το κάνω, γιατί όχι. Και έτσι βρίσκουν τους εαυτούς τους ή βρίσκουμε τους εαυτούς μας σε μια διαδικασία που είπαμε τόσο εύκολα το ναι, το οποίο μετά χρειαζόμαστε τόσο κόπο και τόση προσπάθεια να το επιτύχουμε. Και επειδή συνήθως οι ανθρώπινοι ευχαριστητές ή αλλιώς people pleasers στην αγγλική διάλεκτο είναι και άνθρωποι που έχουν πολύ υψηλή την αίσθηση του καθήκοντος, εάν πούμε ναι, ακόμη και αν εκ των υστέρων καταλάβουμε πως έπρεπε να πούμε όχι, δεν έχουμε το θάρρος
να το διαπραγματευτούμε ξανά και να πούμε, ξέρεις, απάντησα βιαστικά, απάντησα χωρίς να το σκεφτώ καλά και τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, θεωρώ πως δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Στην πραγματικότητα το καλύτερο είναι να απαντάμε από την αρχή διαβεβαιωτικά και με σοβαρότητα. Με σοβαρότητα απέναντι στον εαυτό μας. Στο προηγούμενο βίντεο, που ήταν επίσης οδηγητικό και είχε πάρει και πολλή ώρα, γιατί ένωσα δύο διαφορετικά βίντεο, είχα κάνει τα ερωτήματα τι πραγματικά θέλεις να κάνεις εσύ, τι πραγματικά σου αρέσει, ποια είναι τα δικά σου likes και dislikes. Αυτό το ερώτημα πρέπει να το κάνουμε κάθε φορά που έχουμε μια ερώτηση. Μπορείς να κάνεις αυτό για μένα? Μπορείς να κάνεις αυτό? Μια ερώτηση στην οποία αν απαντήσουμε ναι, θα φορτωθούμε ευθύνες που δεν είναι δικές μας. Γιατί αν ήταν δικές μας οι ευθύνες, δεν θα είχε την ανάγκη ο άλλος να μας ρωτήσει αν μπορούμε να το κάνουμε. Μας ρωτάνε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι προκειμένου να τους εξυπηρετήσουμε. Προκειμένου να αναλάβουμε τις ευθύνες τους. Προκειμένου να τους βγάλουμε ίσως από τη δύσκολη θέση. Προκειμένου να κάνουμε εμείς κόπο και να μην κάνουν αυτοί, προκειμένου να εργαστούμε εμείς για να απολαύσουν αυτοί. Και είναι πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι συμφεροντολόγοι, θα έλεγα, είναι και λίγο ανεύθυνοι, είναι και λίγο κακομαθημένοι, αν πρόκειται για τα παιδιά μας. Πολύ συχνά κακομαθαίνουμε τα παιδιά μας. Δηλαδή, τα μαθαίνουμε ότι κάθε σου επιθυμία θα είναι δική μου διαταγή. Και τα παιδιά μας πολύ συχνά έρχονται και λένε: «Μαμά, μπορείς να το κάνεις αυτό για μένα? Μπαμπά, μπορείς να το κάνεις αυτό για μένα? Δεν θέλω να το κάνω αυτό, κάν' το εσύ». Είναι μεγάλη συζήτηση για το πώς δεν κακομαθαίνουμε τα παιδιά και πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά με αγάπη, με κατανόηση, με στοργή, αλλά και με όρια. Και αυτή η συζήτηση έχει γίνει αρκετά αναλυτικά στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και όσοι δεν το έχετε διαβάσει και ενδιαφέρεστε για αγωγή των παιδιών ή τέλος πάντων για το δικό μου, τις δικές μου ανορθόδοξες απόψεις, όπως γράφει και ο τίτλος του βιβλίου, ένας ανορθόδοξος οδηγός γονεϊκότητας. Αν ενδιαφέρεστε για αυτό το πολύ συγκεκριμένο θέμα, πώς μπορούμε να ισορροπήσουμε αγάπη, ελευθερία, καλοσύνη απέναντι στα παιδιά, σεβασμό της παιδικότητας τους με τα όρια, θα είναι πολύ χρήσιμο να διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, πώς καταφέρνουμε να μην αναλαμβάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε να αναλάβουμε. Επειδή εγώ που σας μιλάω, θα το έχετε καταλάβει ήδη εδώ και πολύ καιρό, σας το έχω πει νομίζω κιόλας, υπήρξα μια τεραστίων διαστάσεων people pleaser, πιο μεγάλων διαστάσεων και από ό,τι έχουν οι σωματικές μου διαστάσεις. Και είμαι ακόμη σε κάποιο βαθμό. Προσπαθώ πάρα πολύ να το αποτινάξω από πάνω μου. Προσπαθώ πάρα πολύ να μην είμαι ευχαριστητής ανθρώπων. Κατά καιρούς μου βγαίνει αυτός ο τρόπος λειτουργίας και με στενοχωρεί όταν μου βγαίνει, γιατί καταπιέζουμε και ταλαιπωρούμε και μετά θυμώνω κιόλας και μετά γίνομαι και κακιά και μετά αντί να εκφράσω αγάπη και στοργή και ανθρωπισμό προς τον άνθρωπο που μου έχει ζητήσει να κάνω μια χάρη και είπα ναι, γίνουμε το αντίθετο και γίνουμε και η κακιά της υπόθεσης και εγώ φταίω, δεν φταίνε οι άλλοι. Θα σας μιλήσω έχοντας προσωπική πείρα και θα σας πω δικά μου προσωπικά παραδείγματα. Επειδή είστε εδώ στο κανάλι, όσοι είστε καινούργοι ή δεν έχετε δει άλλο βίντεο, μπορείτε να πάτε, ξέρω εγώ, μέσα στον... Πότε είναι αυτή η ιστορία, Μάιο, Ιούνιο? Μέσα στο Μάιο-Ιούνιο, όταν είχε έρθει η κόρη μου από την Αγγλία, Κυριακή, η οποία είναι 20 ετών και είναι φοιτήτρια, και όταν επέστρεψε από το Ηνωμένο Βασίλειο, νομίζω ήταν 23 Ιουνίου, πριν κάνα μήνα, δεν κάνω λάθος, 23 Ιουνίου νομίζω είχε επιστρέψει. Είχε έρθει η Κυριακή, 23 Μαΐου. Παιδιά, πραγματικά έχω χάσει τις ημερομηνίες, γιατί από τις 12 Μαρτίου 13, πόσες ήταν που μπήκαμε στην καραντίνα μέχρι σήμερα, έχουν γίνει τόσα πολλά γεγονότα. Τέλος πάντων, είχε έρθει η κόρη μου από την Αγγλία. Είχε έρθει, είχε κάνει καραντίνα μαζί μου, μετά είχε πάει πίσω στην Πάφο και μετά μια καλή πρωιά έρχεται και μου λέει: «Ξέρεις, θέλω να κάνουμε ένα τραπέζι για τη γιορτή μου». Μέσα στον Ιούνιο ήταν, γιατί θυμάμαι ήταν ένα μήνα πριν από τη γιορτή της. Η γιορτή της Κυριακής ήταν 7 Ιουλίου. Και μου λέει: «Θέλω να κάνουμε την τάδε μέρα ένα τραπέζι που να καλέσω τις φίλες μου». Την ώρα που μου το είπε, εγώ έγραφα.
Έγραφα, εμόνταρα ένα βίντεο, κάτι έκανα, δούλευα πάντως. Και της λέω αυθορμήτως, ναι. Μου λέει, ναι μαμά, ναι, της λέω. Χωρίς να σκεφτώ. Γιατί τι σημαίνει αυτό στο οποίο είπα ναι. Τι implications θα έχει για μένα, ενώ τι προεκτάσεις θα έχει για μένα αυτό το ναι που είπα. Τι θα σήμαινε πως έπρεπε να κάνω. Σε τι κόπο θα έμπαινα, σε τι ζόρισμα θα έμπαινα, δεδομένες και τις συνθήκες, ότι τότε ήταν πολύ νοπός και ο χωρισμός μου και δεν είμαι και πολύ καλά ψυχικά. Τώρα, δόξα τω Θεώ, είμαι καλύτερα. Είπα τον ναι, χωρίς να το σκεφτώ. Είχε μείνει 10 μέρες τότε Κυριακή που είχε έρθει. Ήταν η δεύτερη φορά που είχε έρθει μετά από την Αγγλία. Και όσο πλησίαζαν οι μέρες στο τραπέζι, το κάναμε Σάββατο, ειδικά την Παρασκευή, ένιωσα τρομερότατη πίεση, γιατί είχα προγραμματιστεί, είχα προετοιμαστεί. Αλλά δεν είχα λάβει υπόψη μου αυτό που ήδη γνώριζα πάρα πολύ καλά εδώ και 20 χρόνια, γιατί το παιδί μου είναι 20 ετών. Δεν είχα λάβει υπόψη μου τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Κυριακή σε τέτοιες συνθήκες. Ότι γίνεται πιεστική, ότι λέει τελείωνε, κάνε αυτό σε αυτή τη χρονική περίοδο, κάντο αυτό πιο νωρίς, κάντο άλλο έτσι, κάντο έτσι, κάντο αλλιώς, κάντο γιουβέτσι. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, καταπιέστηκα. Τη μέρα του τραπεζιού, μάλιστα, έκανα και ένα ξεσπασματάκι προς την Κυριακή και της χάλασα τη διάθεση. Της χάλασα το κέφι που ήρθαν οι φίλες της. Συγγνώμη, Κυριακή. Και μετά μάζεψα τα σπασμένα, ως συνήθως. Κάθε φορά που κάνω μια κουτουράδα, μετά κάθομαι και μαζεύω τα σπασμένα και τα φτιάχνω με το παιδί μου. Όμως, αυτό το περιστατικό θα μπορούσα να το διαχειριστώ πολύ, πολύ, πολύ καλύτερα. Πώς? Για παράδειγμα, μαμά, θέλω να μου κάνεις τραπέζι το Σάββατο. Θα μπορούσα να της πω, Κυριακή μου, δώσε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Αυτή τη στιγμή κάνω κάτι άλλο. Μπορούμε να το συζητήσουμε σε μία ώρα. Δηλαδή, να ανέβαλα να απαντήσω. Να έδινα στον εαυτό μου χρόνο να σκεφτεί. Εάν έδινα στον εαυτό μου χρόνο να σκεφτεί, θα, μέσα από τη σκέψη που θα έκανα και το ζήγισμα των συνθήκων που θα έκανα, θα συνειδητοποιούσα ότι για μένα θα ήταν πολύ δύσκολο να κάνω το τραπέζι στο σπίτι. Θα ήταν πολύ δύσκολο από την έννοια του σωματικού και ψυχικού κόπου που εκείνη την περίοδο ήμουν αποδυναμωμένη. Όχι οικονομικά, από οικονομικά εννοείται είναι πολύ πιο φτηνά να φτιάξει ένα τραπέζι στο σπίτι παρά να κάνει τραπέζι σε ένα εστιατόριο. Εδώ στην περιοχή που μένω, στο καλοχωριό Ορεινής, έχει πολύ ωραία εστιατόρια κοντά μας και ένα από αυτά τα πολύ ωραία εστιατόρια είναι και τα Φανάρια της Μαρουλούς, που είναι ένα εστιατόριο το οποίο αγαπούσαμε με τα παιδιά μου από τον καιρό που ζούσαμε κάτω στη Λευκοσία και πολλές φορές ερχόμασταν με το αυτοκίνητο εδώ πιο πάνω μετά το καλοχωριό Ορεινής και πριν το Παλαιχώρι για να φάμε στο εστιατόριο αυτό τα Φανάρια της Μαρουλούς. Θα μπορούσε να σκεφτώ λοιπόν εγώ, το όνομα του εστιατορίου είναι τα Φανάρια της Μαρουλούς. Θα μπορούσα εγώ τότε να σκεφτώ ότι είναι δύσκολο για μένα να μπω στη διαδικασία του να αλλάξω τη διαρρύθμιση του σπιτιού, γιατί το σπίτι το έχω φτιάξει με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιείται στις γραφικές και βιντεοποιητικές μου ανάγκες. Θα ήταν μεγάλη ταλαιπωρία για μένα να μπω στη διαδικασία να πάω να κάνω συγκεκριμένο ψώνισμα για τραπέζι, γιατί άμα θα κάνω ένα τραπέζι θα το κάνω, ενώ είμαι λίγο σαν Λοξάνδρα σε αυτά. Έχετε διαβάσει το βιβλίο της Λοξάνδρας? Τη Λοξάνδρα της Μαρίας Ιορδανίδου, όλοι το, όσοι δεν το έχουμε διαβάσει, το έχουμε δει σε εκείνη την εκπληκτική μαυρόσπρη σειρά της ΕΡΤ. Είμαι λίγο σαν τη Λοξάνδρα, θα κάνω απ' όλα δηλαδή. Δεν μπορώ να κάνω μεσοβέζικα πράγματα, δεν θα γεμίσω το τραπέζι όλο φαγητά ή τίποτα. Λοιπόν, θα μπορούσα να σκεφτώ από καλά και να πω: δεν έχω τις δυνάμεις, δεν έχω το χρόνο, δεν έχω τις ψυχικές αντοχές για να κάνω αυτό το πράγμα. Επίσης, έχω άλλα θέματα να διαχειριστώ αυτές τις μέρες συγκεκριμένα. Οπότε, θα μπορούσα να της πω, Κυριακή μου, βεβαίως, να κάνουμε το τραπέζι, να καλέσεις τις φίλες σου, αλλά αυτή τη φορά δεν μπορώ να το κάνουμε στο σπίτι, μπορώ όμως να το κάνουμε στο εστιατόριο. Και μπορούμε να πάμε στο εστιατόριο, να κλείσουμε ένα καλό τραπέζι, ενώ σε ένα σημείο που σου αρέσει, να παραγγείλουμε ό,τι θες να έχει το τραπέζι σου μέσα και να πάμε στο δικό μας χρόνο, δηλαδή προγραμματισμένα, να μας περιποιηθούν εκεί στο εστιατόριο με όλη μου την όρεξη. Και εγώ να έχω να ασχοληθώ μόνο με το κλείσιμο του τραπεζιού και με το να παραβρεθώ στο τραπέζι στην περίπτωση που με ήθελαν. Στο σπίτι με ήθελαν, στο εστιατόριο μπορεί να μην με ήθελαν, δεν ξέρω. Ανταυτού όμως, εγώ ήμουνα εντελώς μουρλή, εντελώς όμως, μιλάμε εντελώς. Deep κατά deep, μουρλή. Μουρλή με την έννοια όχι της τρελής, ήμουνα εντελώς στον κόσμο μου. Είπα ένα ναι
για να βγω, να μην έχω να το σκέφτομαι. Και εκείνο τον ναι, μετά με ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Και το χειρότερο από όλα δεν είναι ότι με ταλαιπώρησε πάρα πολύ, είναι ότι στενοχώρησα και το παιδί μου. Λοιπόν, όταν μας ζητάνε να κάνουμε κάτι που εμείς δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε, δεν απαντάμε αμέσως. Λέμε, μπορείς να μου δώσεις χρόνο να το σκεφτώ και επίσης να μου δώσεις λίγες περισσότερες πληροφορίες για αυτό που μου ζητάς. Τι είναι αυτό που θες να κάνω, γιατί μου το ζητάς, πώς το σκέφτεσαι κλπ. 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 Ο άνθρωπος που είναι people pleaser, ο άνθρωπος που λειτουργεί συνεξαρτώμενα, θα έτσι αυθόρμητα και παρορμητικά θα πει ναι βεβαίως, έλα. Όμως πρέπει να μάθουμε να πατάμε την παύση, το pause, να παίρνουμε τις πληροφορίες, να δουλεύουμε τις πληροφορίες στο μυαλό μας, να φανταζόμαστε τι σημαίνει άμα πω ναι, τι θα συμβεί άμα πω ναι, ποιες είναι οι πιθανότητες άμα πω ναι, ποιες είναι οι πιθανότητες άμα πω όχι, και άμα τα ζυγίσω και τα μετρήσω όλα καλά στο μυαλό μου και καταλήξω στο τι πραγματικά εγώ θέλω να κάνω, να πω το ναι μου και να το εννοώ και να βάλω και τα όρια μου και όλα και να πω ναι, για παράδειγμα, να θα το κάνω, αλλά θα το κάνω τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Ή θα το κάνω, αλλά δεν μπορώ να το κάνω τώρα, θα το κάνω την ερχόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα. Ή ναι, να το κάνω, αλλά θα το κάνω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να το κάνω μετά. Στο δικό μου χρόνο θα κάνω αυτό που μου ζητάς. Ή όχι, όχι, γιατί το έχω σκεφτεί καλά, το έχω σκεφτεί ενδελεχώς και δεν είναι κάτι που θέλω να κάνω ή δεν είναι κάτι που μπορώ να κάνω. Σ' αγαπάω, σε χτιμάω, αν είναι τέτοια σχέση μας με τον άνθρωπο μας το ζητάει, αλλά λυπάμαι, δεν μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό. Και στο λέω, να το ξέρεις, ότι ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν με βολεύει και δεν μπορώ. Όχι γιατί δεν σε αγαπώ ή γιατί δεν έχω μια καλή αγαπητική σχέση και σύνδεση μαζί σου. Το να πούμε όχι δεν σημαίνει απαραίτητος να το πούμε με κακία. Δεν σημαίνει απαραίτητος να το πούμε με θυμό. Δεν σημαίνει απαραίτητος να το πούμε με ένταση. Εάν πάρουμε το χρόνο μας να σκεφτούμε το ερώτημα που μας τίθεται και η πρόταση εργασίας στην ουσία ή αυτό που θέλει να μας επιβάλλει, να μας φορτώσει, αυτό το chore, αυτή τη δουλειά, αυτό το errand, αυτή την εργασία που θέλει να μας φορτώσει ο άλλος, αν πάρουμε το χρόνο μας να σκεφτούμε ελεύθερα και χωρίς ενοχές και με ερωτήματα πολύ ρεαλιστικά και αυστηρά, τι πραγματικά μου ζητάει τώρα αυτός ο άνθρωπος, τι θέλει από μένα, γιατί άραγε μπορεί να το θέλει, είναι κάτι που θα μπορούσε να κάνει ο ίδιος, για ποιο λόγο δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος, είναι κάτι που είναι σημαντικό, πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί θέλει να το κάνω εγώ. Έχω προηγούμενες εμπειρίες με αυτόν τον άνθρωπο. Για παράδειγμα, που στο παρελθόν μου έχει φορτώσει δικές του δουλειές ή στο παρελθόν μου έχει φορτώσει τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του. Θα σας πω παραδείγματα άλλα. Ακούω από μητέρες, οι οποίες έχουν το εξής παράπονο, ότι μια φίλη τους ή η αδερφή τους ή μια εξαδέρφη τους, που έχουν παιδιά στην ίδια ηλικία, πάρα πολύ συχνά φορτώνει τα παιδιά της στην άλλη. Της λέει, μπορείς σε παρακαλώ να προσέχεις τα παιδιά να πάω για λίγο στην αισθητικό. Μπορείς να προσεχείς τα παιδιά να πω για λίγο να κάνω, ξέρω εγώ, τα μαλλιά μου ή τα νύχια μου. Μπορείς να προσεχείς τα παιδιά γιατί έχω μια δουλειά. Και έχουμε τη μία εκ των δύο να γίνεται συνεχώς και μονίμως babysitter της άλλης και κάθε φορά που θα την πάρει τηλέφωνο η άλλη, κάθε φορά που θα επικοινωνήσει μαζί της, θα είναι για να ζητήσει μια τέτοια χάρη, η οποία αυτή η χάρη θα σημαίνει να κάνεις κάτι για μένα που είναι δική μου δουλειά να κάνω. Όπως επίσης αυτό το πράγμα το βιώνουμε συχνά, καθημερινά και επιμονή μου βάση στα γονιοποιημένα παιδιά, που οι γονείς τους ζητάνε να κάνουν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έκαναν ήδη. Μπορείς να πας να πληρώσεις τους λογαριασμούς, μπορείς να πάρεις το σκύλο στο κτηνίατρο, μπορείς να πας να φέρεις νερό, ξέρω εγώ, για το ψυγιάκι που έχουμε, μπορείς να πας να ψωνίσεις αυτά τα πράγματα, μπορείς να πας στη γιαγιά σου να πάρεις φαγητό, μπορείς να κάνεις το ένα, μπορείς να κάνεις το άλλο. Δεν λέω ότι είναι κακό πράγμα τα παιδιά να κάνουν κάτι που τους έχει συγγυηθεί ο γονέας τους. Δεν λέω να γίνουμε γαϊδούρια και να είμαστε χωρίς καθόλου φιλότιμο. Αλλά τα γονιοποιημένα παιδιά που έχουμε κάνει, έχει υπάρχει ολόκληρο playlist για τα γονιοποιημένα παιδιά και μπορείτε να το βρείτε.
είναι εκείνα τα οποία γίνονται υπηρέτες των γονέων τους. Και είχαμε κάνει πρόσφατα και βίντεο τα οποία είχαν σηκώσει και αρκετές αντιδράσεις, προκειμένου του ότι είχαμε μιλήσει αρνητικά για την Αγία εντός αγωγικών ελληνική οικογένεια. Τα γονεοποιημένα παιδιά λοιπόν λένε πάρα πολύ συχνά, λένε καθημερινά ναι, στο να κάνουν πράγματα που δεν είναι δική τους δουλειά να τα κάνουν, αλλά είναι δουλειά των γονέων τους. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είναι πολύ εγωκεντρικοί, είναι ψυχροί και αδίσταχτοι, είναι αυτοί που θα τους χαρακτήριζε η αρνητική χρειά της λέξης σκύλα που είχαμε χρησιμοποιήσει, είπαμε δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε, οι οποίοι λένε πάντα όχι. Ό,τι και να τους ζητήσεις, ό,τι και να τους πεις, θα σου πούν όχι. Χωρίς να σκεφτούν καθόλου γιατί τους το ζητάς, τι είδους σχέση έχετε, χωρίς να δείξουν καθόλου ενσυναίσθηση για σένα. Ο στόχος μας με αυτή τη σειρά βίντεο αυτοβελτίωσης δεν είναι να γίνουμε κακοί άνθρωποι. Δεν είναι να γίνουμε σκληροί και απορριπτικοί προς τους άλλους ανθρώπους. Είναι να γίνουμε πιο δίκαιοι με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Και πάντα να θυμόμαστε, να το έχουμε έτσι στο μυαλό μας πολύ καθαρά, ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ανταποδοτικές όλες. Δίνω και παίρνω, παίρνω και δίνω. Άρα δεν μπορώ να ζητάω να παίρνω χωρίς να δώσω και ούτε γίνεται συνέχεια να δίνω και να μην παίρνω. Και αν καταπιέζω τον εαυτό μου και συνέχεια δίνω χωρίς να παίρνω, κάποια στιγμή θα χαλάσει η υγεία μου. Η σωματική μου υγεία, η ψυχική μου υγεία. Είχε σχολιάσει η Ειρήνη Μωραΐτη κάτω από το πρώτο βίντεο, που η Ειρήνη είναι μια καινούρια μας φίλη, είναι η Ειρήνη, κάποιους μήνες από τη Μαρδινία νομίζω έχουμε την Ειρήνη στην παρέα μας. Είναι γλυκύτατη και σχολιάζει καθημερινά. Είχε σχολιάσει η Ειρήνη ότι παλαιότερα στη ζωή της έλεγε συνέχεια ναι σε όλα. Ήταν το καλό παιδί, ήταν η people pleaser, ήταν ίσως και η συνεξαρτώμενη, και αυτό το πλήρωσε με μια πολύ σοβαρή μορφής κατάθλιψη. Και είχε σχολιάσει και ο Θανάσης ο Νικολέτης, που είναι τακτικός σχολιαστής στο κανάλι μας, ότι γιατί σε κάποιο άλλο σχόλιο είχε μιλήσει για την ευεργετικότητα του θυμού η Εμιλία Νικολαίδη, η οποία είναι μια τσάκισσα Κυπρέα, η Εμιλία, τσάκισσα. Στην Κύπρο λέμε τσάκισσα Κυπρέα, σημαίνει σπαθί, σπαθί, τσάκισσα. Τώρα δεν ξέρω, ελπίζω η λέξη τσάκισσα να μην έχει αρνητική χρειά στην ελληνική αργό και να πρέπει να απολογούμε και για αυτή μετά. Είναι τσάκισσα η Εμιλία, πολύ δυναμική και πολύ ξεκαθαρισμένη, και η Εμιλία σε θαυμάζω, σοβαρά σου μιλώ, σε θαυμάζω. Γιατί έχω συνομιλήσει με την Εμιλία, έχω βρεθεί και από κοντά και διαβάζω τα σχόλια σας όλων, το ξέρετε αυτό το πράγμα, και την ξεχωρίζω. Είχε μιλήσει η Εμιλία για την ευεργετικότητα του θυμού και είχε σχολιάσει ο Θανάσης ότι εξαρτάται και από την ένταση του θυμού. Λέει, αν είναι πολύ έντονος ο θυμός, αυτό τότε μπορεί να γίνεται τοξικό. Και είχε γράψει η Ειρήνη Μωραΐτη από κάτω ότι εγώ ένιωσα μια απελευθέρωση διαβάζοντας τα θετικά σχόλια υπέρ του θυμού, γιατί στη ζωή μου η Ειρήνη είναι λίγο μεγαλύτερη από μένα, πρέπει να είναι 15 χρόνια πιο μεγάλη από μένα, νομίζω είχε γράψει γύρω στα 60, επειδή στη ζωή μου, λέει η Ειρήνη, έχω υπάρξει πολύ καλό παιδί, πολύ καλό κορίτσι, πολύ συνεξαρτώμενο, με αποτέλεσμα να πάθω σοβαρής μορφής κατάθλιψη. Και σχολίασε από κάτω, και το λέω και εδώ, γιατί τώρα που να πάτε να ψάχνετε να βρίσκετε τα σχόλια κάτω από προηγούμενα βίντεο. Σχολίασε το εξής, ότι όταν είσαι σε επιφυλακή και ζεις τη ζωή σου συνειδητά και προσέχεις ώστε να απομακρύνεις από το περιβάλλον σου τοξικά στοιχεία και τοξικά πρόσωπα, τότε δεν θυμώνεις πολύ. Τι εννοώ με αυτό? Εάν έχουμε στη ζωή μας έναν καταπιεστικό τύπο, έναν επιθεωρητή, ίσως θυμάστε το βίντεο που κάναμε τον Χάρη του Βασιλιάδη για τους επιθεωρητές, τους επικριτικούς τύπους που μιλούσε για τη διαταραχή ιδιοψυχαναγκαστικής προσωπικότητας, τους ξερόλες. Αν έχουμε στη ζωή μας έναν άνθρωπο ξερόλα, έναν συνάδελφο ξερόλα, έναν σύντροφο ξερόλα, έναν φίλο ξερόλα, κάποιον ο οποίος συνεχώς μας μπολιάζει με αρνητικότητα, συνεχώς έχει κάτι αρνητικό να μας δείξει, να μας πει, και όταν λέω να μας δείξει, εννοώ να μας κάνει να νιώσουμε κιόλας. Ξεκινώντας από αποδοκιμαστικά βλέμματα, πηγαίνοντας σε αποδοκιμαστικά σχόλια, πηγαίνοντας σε προσβλητικές κουβέντες. Έχω φάει εγώ τέτοια, Παναγία μου, με το φτιάρι από τη μάνα μου, με το φτιάρι. Με το φτιάρι τα έχω φάει. Στο έχω πει και άλλες φορές, βασικός λόγος που κατοικώ τόσο μακριά από τη γενέτειρά μου είναι γιατί η μαμά μου είναι αρκετά επικριτικός τύπος. Δεν το κάνει επίτηδες νομίζω, το κάνει γιατί της είναι ο τύπος της.
και όταν είμαι σε επαφή μαζί της, όσο καλή πρόθεση και να έχει, όσο και αν προσπαθεί, θα πει. Όσοι κάνεις τα μαλλιά σου έτσι, πως πάχινες έτσι, πως είσαι έτσι, κρίμα το ένα, κρίμα το άλλο, θα μου δώσει έτσι μια εικόνα για τον εαυτό μου πολύ αρνητική και θα χαλαστώ άσχημα. Λοιπόν, όταν έχουμε τέτοιους ανθρώπους στο περιβάλλον μας και δεν απομακρυνόμαστε από αυτούς ή δεν τους απομακρύνουμε από το περιβάλλον μας, τότε αυτή η συνεχής αρνητικότητα που προσλαμβάνουμε με όλες μας τις αισθήσεις και με την αίσθηση της ακοής και με την αίσθηση της όρασης, ακόμη και με την αντίληψη, δεν είναι αίσθηση, αντίληψη είναι λειτουργία των κεφάλων, όταν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μας μειώνει συνεχώς και το κάνει αυτό το πράγμα γιατί έτσι είναι και γιατί μπορεί να μειώνει και άλλους, όχι μόνο εμάς, αλλά εμείς μπορεί να είμαστε ο αγαπημένος του στόχος. είμαστε και σε ένα πράγμα αγαπημένοι. Λοιπόν, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο και είμαστε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τότε γινόμαστε πιο έντονοι στις αντιδράσεις μας, ειδικά άμα περάσει και λίγος καιρός που έχουμε καταπκεί πολλές προσβολές, έχουμε καταπκεί πολλές αρνητικές κρίσεις για εμάς. Και μπορεί κιόλας να μην είναι, είπαμε, και λεκτικές, να είναι και παθητική επιθετικότητα. Και τώρα αναφέρθηκα στη μητέρα μου, αλλά δεν θέλω να θεωρηθεί ότι η μητέρα μου είναι τοξικός άνθρωπος και λέω ότι η μαμά μου είναι τοξικός άνθρωπος. Λέω ότι έχει αυτό το χαρακτηριστικό που δεν το έχει πάντα, το έχει κάποιες φορές. Και μου έχει τύχει και με άλλους ανθρώπους. Και μου έχει τύχει και άλλους ανθρώπους να έχω στη ζωή μου που να είναι τοξικοί, απερίφραστα τοξικοί, όχι κάθε τόσο ή λίγο-λίγο ή εκ παραδρομής όπως η μάνα μου, οι οποίοι μου ρούφηξαν το αίμα στο παρελθόν, επέτρεψαν να μου ρούφηξουν το αίμα συναισθηματικά, επέτρεψαν να με μαραζώσουν, επέτρεψαν να ζω μες στη μιζέρια, και εγώ φταίω γι' αυτό επειδή είμαι people pleaser και έχω μια τάση συνεξάρτησης κλπ. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή μου, είτε από μόνοι τους, είτε από δική τους πρωτοβουλία ή από δική μου απόφαση, το αποτέλεσμα ήταν, μετά που έφυγαν, να πάψω πλέον να θυμώνω με όλους και με όλα, όπως θύμωνα τον καιρό που έτρωγα την τοξικότητα με τα φτιάρια. Γιατί τα συναισθήματα είναι μεταβιβαστικά. Με αστιμώνει ο επιθεωρητής, μας θυμώνει ο τοξικός ο τύπος που έχουμε μέσα στη ζωή μας, τοξικός γκόμενος που έχουμε, τοξική αγκόμενα, ο τοξικός σύζυγος, η τοξική σύζυγος, η τοξική γειτόνισσα, η τοξική κολλητή που έχουμε στη ζωή μας, και τα λέω τοξική, εννοούμε τοξικές συμπεριφορές. Μας φορτώνουν, όπως τραβώνει τώρα ο ήλιος από ό,τι βλέπω, όχι εμένα, τι χτυπάει ο ήλιος πάνω στην κάμερα και φαίνεται, λοιπόν. Έχουμε τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μας που μας φορτώνουν τοξικότητα και μας φορτώνουν παθητική επιθετικότητα. Θα γίνουμε νευρικοί και θυμώδεις με όλους και κυρίως όχι αυτούς. Γιατί λειτουργούμε συνεξαρτώμενα με αυτούς, δεν είναι εύκολο να ξεσπάσουμε σε αυτούς και ξεσπάμε πάνω σε άλλους. Ενώ αυτό το παράδειγμα που είπαμε τη μάνα μου, εγώ άμα με θυμώσει η μάνα μου, ξεσπώ στη μάνα μου, δεν ξεσπώ σε άλλους. Οπότε, εντάξει, δεν είναι καλό παράδειγμα σχέση με τη μαμά μου, γιατί είναι πολύ σύνθετη, πολύ... υπάρχει λίγο αυτό το στοιχείο και δεν νιώθω ενοχές που το λέω. Το ξεκαθαρίζω γιατί θέλω να είμαι δίκαιη. Θέλω να είμαι δίκαιη. Η μαμά μου είναι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα, η οποία κάποιες φορές λειτουργεί επικριτικά. Όχι πάντα. Κάποιες φορές λειτουργεί επικριτικά. Και γνωρίζοντας τη μαμά μου καλά και γνωρίζοντας την ιστορία της ζωής της, την ψυχολογική της ιστορία, μπορώ να καταλάβω γιατί λειτουργεί με τους τρόπους που λειτουργεί. Την έχω συγχωρέσει πολλές φορές και με έχει συγχωρέσει και αυτή εμένα πολλές φορές, γιατί το θυμό μου τον έβγαζα πάνω της μετά. Δηλαδή έλεγε ή έκανε πράγματα που με τσάντιζαν, μιλάω τώρα από την εφηβεία μου μέχρι σήμερα. Και μετά θύμωνα πάνω στην ίδια. Δεν θύμωνα πάνω στα παιδιά ή σε οποιονδήποτε άλλο, θύμωνα πάνω στην ίδια. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι καθαρά τοξική σχέση, είναι μια σχέση μάνας-κόρης όπως πολλές άλλες. Πολλές άλλες, αλλά όπως σου έχω πει και άλλες φορές, η μητέρα μου έχει πνευματικότητα, οπότε μπορεί και εξελίσσεται. Θέλω να πιστεύω πως και εγώ έχω πνευματικότητα, οπότε μπορούμε να βρισκόμαστε και κάποιες φορές χωρίς να σφαγιαστούμε. Λοιπόν, στις κατεξοχήν τοξικές σχέσεις όμως, εάν έχεις έναν τοξικό άνθρωπο μέσα στο περιβάλλον σου, ο οποίος σε δυναμητίζει και σε
τι να πω, περιλούζει με αρνητικότητα και τοξικότητα, είναι πολύ πιθανό να θυμώνεις και να θυμώνεις με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή με μικρές αφορμές να βγάζεις μεγάλο θυμό. Άρα, Θανάση, αυτό που είπες ότι άμα θυμώνει με πολύ χαλούν οι σχέσεις, αυτοί που θυμώνουν πολύ συνήθως έχουν έναν κάθι στο παπούτσι μέσα, έναν κάθι, ξέρω εγώ, μέσα στη μπλούζα τους, στον ώμο τους, στην πλάτη τους, που τους τσιμπάει συνέχεια και γίνονται ευερέθιστοι. Άρα, επιστρέφοντας στην αρχική θεματολογία αυτού του βίντεο, που είναι το δεύτερο στη σειρά αυτή, που παλιότερα το ονομάζαμε σκυλίσια, αλλά το ονομάζουμε διεκδικητικότητας εαυτού και ψυχικών αγαθών. Πώς αντιδρώ όταν κάποιος με ρωτάει, μπορείς να κάνεις αυτό για μένα? Παίρνω το χρόνο μου, το σκέφτομαι καλά-καλά και απαντάω ζυγίζοντας όλα τα δεδομένα. Δεν σπέβδω κατευθείαν να πω ναι και μετά να τραβάω τα μαλλιά μου και να γίνω και ο κακός της υπόθεσης. Μαθαίνουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Και κάτι τελευταίο, δεν ξέρω γιατί, από τα παράδοξα της φύσης, είναι ότι οι άνθρωποι τείνουν να εκτιμούν και να σέβονται περισσότερο αυτούς που τους λένε πιο συχνά όχι παρά ναι. Ίσως έχει να κάνει με τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, που είναι νόμος της οικονομίας, ο οποίος εφαρμόζει και στη ψυχολογία. Δηλαδή, αν κάτι το βρίσκουν εύκολα, δηλαδή αν ένας άνθρωπος τους κάνει εύκολα τα χατήρια, δεν θα τον εκτιμήσουν. Αν όμως αυτός ο άνθρωπος δεν λέει εύκολα ναι και λέει ναι όταν πραγματικά μπορεί και τον νοεί, αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμούν περισσότερο. Άρα ο φόβος μας ότι μπορεί άλλοι να μην μας αγαπάνε και να μην μας εκτιμάνε όταν τους λέμε όχι, δεν είναι βάσιμος. Η πραγματική αγάπη και η πραγματική εκτίμηση δεν επηρεάζεται από το όχι που θα πούμε και θα το εννοούμε, ούτε από τα πιο λίγα ναι που θα πούμε και θα τα εννοούμε. Έχει να κάνει με την αυτοαγάπη, πόσο αγαπάμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας, πόσο εκτιμάμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Και σας υπενθυμίζω ότι αν δεν αγαπάμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας υγιεινά, τότε δεν θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε υγιεινά, ολοκληρωμένα, δημιουργικά, όμορφα, ωραία, όρημα και τους άλλους ανθρώπους. Άρα δεν απαντάω αμέσως όταν μου ζητάνε να κάνω μια χάρη. Το σκέφτομαι καλά, παίρνω το χρόνο μου, σκέφτομαι όλα τα options, όλες τις πιθανότητες. Δεν δέχομαι να απαντήσω την ίδια ώρα. Πες εσύ το σκεφτόσουν πολύ καιρό, άσε με και εμένα μια ώρα να το σκεφτώ. Δικαιούμαστε να έχουμε χρόνο να σκεφτούμε προτού απαντήσουμε ναι ή όχι. Και να είστε σίγουροι, όταν πάρουμε αυτό το χρόνο να σκεφτούμε και τα μελετήσουμε όλα από όλες τις πλευρές, τότε είναι πολύ πιο πιθανόν η απάντηση που θα δώσουμε να είναι πιο κοντά στις επιθυμίες μας και στο ποιοι είμαστε και να μπορούμε και καλύτερα να την υποστηρίξουμε χωρίς να νιώθουμε αδικημένοι ή θυμωμένοι. Την αγάπη μου. Φιλιά!